Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, ο Στάθης βοηθάει την Ιουλία με τη μετακόμισή της στην Κηφισιά και εκεί γνωρίζει τη γυναίκα που θα μείνει μαζί της. Την ίδια ώρα η Αριάδνη εκμεταλλεύεται την απουσία του και καλεί τον Χρήστο στο σπίτι της. Στο μεταξύ, όταν επιστρέφει ο Στάθης, βρίσκει τα κλειδιά του Χρήστου ξεχασμένα στο σπίτι του και ρωτάει την Αριάδνη τι ακριβώς συνέβη. Ο Στάθης υποψιάζεται πως τα κλειδιά που βρήκε στον καναπέ ανήκουν όντως στο Χρήστο, αλλά η Αριάδνη το αρνείται. Λίγο αργότερα όμως και από σπόντα, ο Στάθης θα μάθει την αλήθεια για κακό της αρετής. Από την άλλη τώρα όμως η αρετή καταρακώνεται με το χωρισμό της από τον Τάσο και καταργέται την τύχη της, ενώ η Ασπασία και η Βασιλική προσπαθούν να την παρηγορήσουν. Ωστόσο δεν περνάει το πρώτο σοκ και η γυναίκα δέχεται ένα ακόμη χτύπημα, την εγκυμοσύνη της Ιουλίας και τη στήριξη του Στάθη. Αυτός που πληρώνει την ύφη είναι και πάλι ο Πότης, ο οποίος ως γνωστός κοτσομπόλης λέει τα πάντα και παντού. Λίγο αργότερα η αρετή μαθαίνει και άλλα δυσάρεστα από τον Πότη. «Α, δεν το έμαθες, η γυναίκα του Φούρναρη γύρισε πίσω». «Τι να κάνει η γυναίκα, γονατιστός ο Κυρτάσος την παρακαλούσε», της λέει, και η αρετή από τη μεγάλη της ταραχή λιποθυμάει μέσα στο καφενείο. Λίγο αργότερα και μόλις συνέρχεται από τη νέα κεραμίδα που τη χτύπησε, η Χρυσούλα την πικάρει επίτηδες λέγοντάς της ότι ο Στάθης πήγε ταξιδάκια και στην Αθήνα με την Ιουλία. Έτσι η αρετή ξεκινάει μια εκστρατεία γεμάτη από κατάρες και απίστευτα νεύρα, που καταλήγει σε επίθεση με ομά αυγά στο φούρνο του Τάσου. Ο χαμός που κάνει είναι μεγάλος και καλούν την αστυνομία. Το αποτέλεσμα είναι να καταλήξει στο αυτόφορο για βανδαλισμό και ο Λυκούργος για άλλη μια φορά τρέχει για να τη γλιτώσει από τα χειρότερα. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!